lockdown, γιατί δεν είναι κοντά μας, είναι μόνο στο Παρίσι, τον κύριο Δαβέτα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ο ένας στο Παρίσι, ο άλλος στο Ήλιον. Στην Αθήνα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Στην Αθήνα, όπως όλοι. Όπως όλοι, όπως όλοι. Να πάμε λίγο, Γιάννη, στο Παρίσι, στον άλλον καθηγητή της τέχνης. Εκεί είστε κλεισμένοι, κύριε καθηγητά. Πώς είναι η ζωή στο Παρίσι? Δεν είναι όπως νομίζουμε. Ο κόσμος είναι ελεύθερα έξω. Μπαίνει μέσα 6 ώρα το απόγευμα, αλλά τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Βέβαια δεν μένεις, δεν κάθεσαι, δεν υπάρχει όπως στην εστίαση. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Οι άνθρωποι πάνε στις δουλειές τους. Εγώ προσωπικά... Τα ρέστορα είναι ανοιχτά, τα καφέ είναι ανοιχτά. Όχι, μόνο όρθια αν θες να πάρεις κάτι. Όρθια. Όμως τα πανεπιστήμια, μία μέρα τη βδομάδα, έχουμε διαζώσεις μάθημα. Εγώ δηλαδή κάθε Τετάρτη κάνω διαζώσεις μάθημα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, υπάρχει εκεί ο πανικός που υπάρχει εδώ ή ο πανικός ή η υπερβολική ενημέρωση, αν δεν θέλετε να το πούμε πανικό. Κάποιοι το θεωρούν ενημέρωση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καθημερινή υπερβολική ενημέρωση για το τι γίνεται ή αν υπήρχε... Πέθανε ένας 95 χρονών, πέθανε ένας 105 χρονών, αρρώστησαν 10. Όλα αυτή η υπερβολική και τραγική ενημέρωση που μας χορηγούν εδώ πέρα. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη έχουν κοινή γραμμή. Θα δείτε δηλαδή και στη Γαλλία το ίδιο κλίμα με έναν διαφορετικό τρόπο, λίγο πιο ήπιο, αλλά το ίδιο κλίμα βομβαρδισμού. Με μια διαφορά. Ο κόσμος στη Γαλλία... έχει μια διαφορετική αντίληψη. Δηλαδή, αναλαμβάνει ο καθένας τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή προσέχει, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά έχουν και μια τεράστια ελευθερία να βγαίνουν έξω. Για παράδειγμα, άμα πάτε δίπλα στο Σικουάνα που έχει τα μικρά παραπόταμα, θα δείτε γεμάτα από τους νέους, οι οποίοι κάθονται πολλές φορές όταν έχει καλή μέρα, πίνουν μπύρες και γενικότερα είναι σε μια χαλαρή στιγμή, μάλιστα πολλές φορές 6 ώρα. Δεν τηρείται, γυρίζουν 6,5, 7. Εγώ που για λόγους εργασίας κάποια στιγμή γύρισα 2 φορές, μία 7 και η άλλη 8, το μετρό ήταν σχεδόν γεμάτο, όχι γεμάτο όπως τις ώρες της αιχμής, αλλά σχεδόν γεμάτο. Και έλεγχος δεν μου έτυχε ποτέ. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν πρόστιμα εκεί, κύριε Δαβέτα. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω δει. Μάλιστα. Πάντως διαβάζουμε ότι ο δήμαρχος της πόλης Σαλόν Σιρσόν, αν το λέω καλά, στη Γαλλία, κύριε καθηγητά, ναι, αψηφά την νομαρχία, διαβάζουμε, για την κυβέρνηση και θα κάνει ένα πανηγύρι το οποίο ήθιστε να γίνεται εκεί 5 με 15 Μαρτίου. Είναι ένα δείγμα πολιτικής ανεπακοής, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Και αν υπάρχουν κι άλλα τέτοια παραδείγματα εκεί στην Γαλλία γενικότερα, κύριε καθηγητά. Ανταρτσίας δηλαδή. Ναι, ναι, υπάρχουν εκεί στη Μασσαλία, υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις σε κάποιες επετείους, σε κάποιες, ας το πούμε, γιορτές. Ξαφνικά βλέπετε να γεμίζει ο κόσμος από νέους ή από, γενικότερα από ανθρώπους. Υπάρχει μια, αν θέλετε, μια πολιτική συνείδηση πολύ ισχυρή. Οι Γάλλοι, σκεφτείτε ότι είναι ο λαός ο οποίος έχει κάνει τα λιγότερα εμβόλια στην Ευρώπη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ο εμβολιασμός πώς κινείται εκεί, αν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, βάσει. Σχεδόν στα επίπεδα της Ελλάδος, σχεδόν, άντε λίγο παραπάνω, αλλά η Γαλλία είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια χώρα. Και πόσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα, κύριε καθηγητά? Να είναι 2 εκατομμύρια maximum. Δεν θέλουν προφανώς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να έρθω. Ορίστε. Είναι επιφυλακτικοί οι Γάλλοι. Ναι, έχουν μια επιφυλακτικότητα. Ισχύει αυτό. Κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιωτόπουλε, να έρθουμε. Μάλλον τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Μεταφορικά μίλησα, κύριε καθηγητά. Ναι, κύριε Δαβέτα, έχουμε μπερδέψει, κύριε Παναγιωτόπουλε, τους καθηγητές, γιατί ξεκίνησαμε από το Καστελόριζο και την θετική στάση που έχετε ως καθηγητής, να μπορεί να εκφράζεται κανείς ελεύθερα. Εδώ εκφράζονται εθνικά και προσπαθούν να θέσουν σε εφαρμογή από τις εκάστοτε κυβερνήσεις των θέσεων που πιστεύει το ΙΛΙΑΜΕΠ. Και αυτό είναι το χοντρό για την Ελλάδα. Ένα λεπτό, κύριε Δαβέτα. Και θέλω να πάμε λίγο στο Ισλάμ και στις θρησκευτικές ελευθερίες. Γιατί αυτό που θα συζητήσουμε για τα επόμενα λίγα λεπτά είναι η κίνηση του Ερντογάν να καλέσει θρησκευτικούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων και τον Πατριάρχη στην Άγκυρα. Δεν τους κάλεσε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Κάθε χρόνο γίνεται, κύριε Καλόγερε. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο. Και προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχουν θρησκευτικές ελευθερίες στην Τουρκία. Και θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Δαβέτα, γιατί ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας διέλυσε
διάφορες οργανώσεις, οι οποίες, αν μη τι άλλο, μόνο θρησκευτικές ελευθερίες δεν προστάτευαν. Μιλάμε για ισλαμικές οργανώσεις, οι οποίες θεωρούσε ύποπτες για τρομοκρατικές κινήσεις και για την, δημιουργία στη Γαλλία σκληρών πυρήνων ισλαμιστών. Βεβαίως. Πείτε μας λοιπόν πάνω σε αυτό τι έχει γίνει. Κοιτάξτε, ο Μακρόν, όταν είδε τα γεγονότα ότι δεν μπορούσε να τα ελέγξει, ψήφισε ένα νόμο. Αυτός είναι ο νόμος για το σεπαρατισμό. Σημαίνει δηλαδή ένας νόμος ο οποίος πάει να διαλύσει και να διαχωρίσει την γαλλική δημοκρατία. Βάσει αυτού του νόμου, ό,τι έχει σχέση με πάρα πολλές θρησκευτικές οργανώσεις, με πάρα πολλά θρησκευτικά ιδρύματα, τα οποία χρηματοδοτούνται, για να μην πω όλα, τα οποία χρηματοδοτούνται εκτός Γαλλίας, όλα αυτά έκλεισαν. Μένουν μόνο αυτά τα οποία νόμιμα από το γαλλικό κράτος έχουν χρηματοδότηση, αφού έχουν βέβαια τα ανάλογα στοιχεία, και επίσης οι αντίστοιχοι ημάμιδες εκλέγονται από το γαλλικό κράτος. Και πρόσφατα συνέβη το εξής περιστατικό, την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια πόλη της Γαλλίας, όπου την πλειοψηφία πια έχουν οι μουσουλμάνοι, απειλήθηκε ο καθηγητής της φιλοσοφίας σε με θάνατο. Σε ποια πόλη, κύριε καθηγητά? Ορίστε. Σε ποια πόλη? Είναι μια πολύ μικρή πόλη, η οποία λέγεται Λατούρ. Είναι... Και τι πληθυσμό έχει αυτή η πόλη και ξαφνικά οι μουσουλμάνοι είναι πιο πολλοί από τους χριστιανούς? Είναι γύρω στις 10.000 νομίζω. Φαντάζομαι ότι είναι από τις αποικίες οι πιο πολλοί, που είχε γαλλική δημοκρατία, έτσι? Ναι, αλλά και από την μετανάστευση, την εσωτερική που υπάρχει, που πάνε όλες αυτές τις πόλεις, και την πλειοψηφία την έχουν πια οι μουσουλμάνοι. Αυτοί απαγορεύουν σε πολλά θέματα, απαγορεύουν να μπει στα καφέ να μπει γυναίκα, απαγορεύεται, ας πούμε, δηλαδή εφαρμόζουν τον ισλαμικό νόμο. Και όταν ένας Γάλλος στις φιλοσοφίες, στο καθηγητής φιλοσοφίας, στο Λύκειο, τους έκανε περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περί ελευθερίας της δημοκρατίας και κλασική παιδεία, ανθρωπιστικά δικαιώματα, αυτόματα απειλήθηκε από τους μαθητές και γενικότερα από κάποιους άλλους φορείς. Με αποτέλεσμα να μετακινείται από το σχολείο προς το σπίτι του με αστυνομική συνοδεία, και επειδή υπήρχε το προηγούμενο του αποκεφαλισμού του προηγούμενου καθηγητή, αυτή τη στιγμή ο καθηγητής ζήτησε να μετατεθεί και να φύγει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα στην τηλεόραση, διότι το θεωρούν ότι είναι ήττα της δημοκρατίας όταν οι καθηγητές φοβόνται και φεύγουν λόγω απειλής για τη ζωή τους και πάνε σε μέρη στα οποία ή αν θέλετε οι χριστιανοί έχουν μεγαλύτερη πλειοψηφία. Αν λοιπόν αυτό το θέμα δεν προσεχθεί, οι Γάλλοι θα έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Μακρόν ψήφισε αυτό το νόμο, γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα σκληρός, με το παραμικρό, όταν ανοίγει το στόμα του όλοι του λένε ότι είναι αντιισλαμιστής, και μάλιστα μια υπάρχει χαρά και μια χαρά είναι. Και έχουν κλείσει και αρκετά τζαμιά, κύριε Δαβίτα, αυτή την περίοδο. Υπάρχει ένας νέος όρος, όπου η αριστερά έχει εκραγεί στη Γαλλία περί ισλαμοαριστερισμού. Ισλαμογκοσίσμο που λένε. Δηλαδή ότι οι αριστεριστές και οι ισλαμιστές συμπλέουν. Με αποτέλεσμα ο Μακρόν και γενικότερα οι αρχές του γαλλικού κράτους να είναι πάρα πολύ... Η κυρία Λεπέν πώς πηγαίνει πολιτικά στη Γαλλία? Έχει πτώσει, έχει άνοδος, τι γίνεται? Καιρό έχουμε να την ακούσουμε. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει συνέλθει κάπως. Έχει συνέλθει και τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το νομοσχέδιο περί εσωτερικής ισορροπίας. Σκεφτείτε ότι μέχρι και η Μαρίν Λεπέν, η οποία διαφωνεί κάθετα μαζί του, υιοθέτησε τις απόψεις του Μακρόν. Μάλιστα, και επίσης τον έχει βοηθήσει πολύ η εξωτερική του πολιτική, διότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι μέσω του Μακρόν η Γαλλία παίζει ένα δυναμικό πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, και είναι και πολλοί που ζητούν... Κύριε καθηγητά, δύο ερωτήματα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ο Μακρόν θα έρθει την 25η Μαρτίου στην Ελλάδα? Θα έρθει με την Μπριζίτ, ναι. Θα έρθει. Αυτό είναι το ευχάριστο. Και πες μου λίγο, από ό,τι είδαμε, έκπληκτη, γιατί νομίζαμε ότι είναι η Ελλάδα η Γαλλία. Καλά, δεν τρέπεστε εσείς εκεί πέρα, βάλατε τον Σαρκοζή φυλακή. Τι άνθρωποι είστε εσείς εκεί πέρα? Το Σαρκοζή μόλι φυλακή βάλατε. Κοιτάξτε, δεν τα καταφέρατε έτσι. Δεν βλέπετε τι κάνουν εδώ οι Έλληνες δικαστές και οι Έλληνες πολιτικοί?
Εδώ είναι όλοι πουπούκια, κανείς δεν μιλάει. Ποιο πουπούκι πεθαίνει. Το κράτος δικαίου. Και στη Γαλλία όμως πάλι κανείς δεν μιλάει. Είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο σαν γεγονός. Μ' ακούτε κύριε Καλόγερο, κύριε Τσίπρα. Σας ακούμε, ναι, σας ακούμε. Υπάρχει το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μην ξεχνάτε ότι ακόμη και ο γιος του Μιτεράν, το έχω πει αρκετές φορές σε εκπομπές, όταν χρειάστηκε πήγε 8 χρόνια φυλακή. Λοιπόν, ο κύριος Σαρκοζή αποδείχθηκε ότι έκανε παράνομες ενέργειες και με βάση αυτές τις ενέργειες καταδικάστηκε. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται μία ακόμη πιο σκληρή δίκη, η οποία πολύ σύντομα, η δίκη για το χρηματισμό του από τον Καντάφη. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εδώ ο Καντάφη κουβάλαγε, έστελνε λεφτά στους πολιτικούς, λέει με κότερα έξω από την Κρήτη. Τα έχετε ακούσει αυτά. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν γίνονται δίκες πολιτικών, κύριε Δαβέτα. Χάσατε εσείς στη Γαλλία. Πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Δαβέτα, και εμείς εδώ στην Ελλάδα κράτος δικαίου έχουμε. Έχουμε και νόμους. Απλά δεν εφαρμόζονται, έτσι. Αυτή είναι η ουσία διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Σας ευχαριστώ. Δεν για έχουμε να ξέρουμε χρόνο τι λέμε. Να πάμε στον κύριο Παναγιωτόπουλο δύο λεπτά. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Μια κουβέντα πολύ γρήγορα. Εάν ο Ερντογκάν δεν προσέξει, να ξέρετε ότι μελλοντικά και όχι πολύ αργά θα δημιουργηθεί νέο ανατολικό ζήτημα. Πάει να αλλάξει το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Εάν δεν υπακούσει σε αυτό που θέλουν οι μεγάλοι, καταμαϊτό, θα το βρει εναντίον του και θα έχουμε καταμαϊτό, νέο ανατολικό κύριε ζήτημα. Καθηγητά, σας ευχαριστώ. Πάντως, σύμφωνα καλό βράδυ στο Παρίσι. Γεια σας και σας δύο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.